Πάμε στον κύριο Σοφιανό, γιατί δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Αυτό ήταν μια επίδειξη οργανωτικής δυνατότητας από την πλευρά του κόμματος και βεβαίως και απόλυτης πειθαρχίας από την πλευρά των συμμετοχόντων στην χθεσινή κινητοποίηση. Θα ήθελα να διακρίνω από την αρχή ότι η χθεσινή κινητοποίηση ήταν των συνδικάτων και των συνδικαλιστών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συσπηρώνονται στο πανεργατικό μέτωπο. Οι κομμουνιστές και το ΚΚΕ στηρίζουν αυτή την ελπιδοφόρα συσπήρωση συνδικάτων που υπάρχει στη χώρα μας και που χτες με αυτές τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις συμβολικές στο Σύνταγμα αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έδειξαν ότι υπάρχει ένα σημαντικό δυναμικό στο εργατικό κίνημα το οποίο δεν είναι διατεθειμένο να βάλει ξανά το κεφάλι του στον πάγκο του Χασάπη, δεν είναι διατεθειμένο να πληρώσει ξανά τα σπασμένα μιας κρίσης για την οποία δεν φταίει. Κύριε Σοφιανέ, αυτή η εικόνα πιστεύω λοιπόν ότι δίνει είναι μια σημαντική επένδυση για την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα της κρίσης που οι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μπουν σε καμία μείωση των ήδη λαϊλατημένων δικαιωμάτων και του εισοδήματος. Πάμε λοιπόν σε αυτή την επόμενη μέρα τώρα. Εσείς ως ΚΚΕ, τι βλέπετε για την επόμενη μέρα? Βλέπετε μειώσεις μισθών, απολύσεις? Βλέπετε ξανά επανάληψη αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια των μνημονίων με ραγδαίες αλλαγές, γκρέμισμα εργασιακών και κεκτημένων ασφαλιστικών κτλ.? Το ένα στοιχείο στο ερώτημά σας είναι το να μην υποθέσουμε τι θα γίνει, αλλά να δούμε τι γίνεται. Μια πρόβλεψη υπάρχει όμως, πού πάει το πράγμα, τι γίνεται, πώς, τι έρχεται. Αλλά έχουμε μια σειρά στοιχεία που δείχνουν πού πάει το πράγμα. Δεν είναι πρόβλεψη. Ναι. Έχουμε 140.000 απολύσεις μέσα στο Μάρτιο. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη της ανακοπής των συμβάσεών τους, περιμένοντας να ξαναπροσληφθούν. Έχουμε σε κλάδους της οικονομίας χιλιάδες εργαζόμενους που το ξέρουν ότι θα είναι άνεργοι. Μιλάω για τον επισυντισμό, για τον τουρισμό, για τον πολιτισμό που πολύ εύστοχες ήταν οι παρατηρήσεις προηγούμενα των συγκεντρωμένων από τη χθεσινή συγκέντρωση του πανεργατικού μετώπου. Έχουμε τους μικροεπαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους που δεν ξέρουν αν θα υπάρχει επόμενη μέρα και έχουμε την πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών να είναι καταχρεωμένα κυριολεκτικά στις τράπεζες, στο κράτος, σε δώσεις τις οποίες δεν μπορούμε αυτό το εισόδημα. Δώστε μας το χρόνο να πάμε.